Αυγά του σκοπέλου, δαμάσκινο γλυκό κουταλιού. Φτιάχνει 30 κομμάτια. Το γλυκό κουταλιού δαμάσκινο είναι ένα πεντανόστιμο γλυκό κουταλιού. Ένα υπέροχο καλοκαιρινό γλυκό όταν τα φρέσκα δαμάσκινα είναι στην εποχή τους. Στην Ελλάδα τα δαμάσκινα καλλιεργούνται σε πολλά μέρη, αλλά η καλύτερη ποικιλία είναι στο νησί της Σκοπέλου με ένα γλυκό και αφράτο ξανθό δαμάσκινο με όνομα Αυγάτο. Δοκίμασα το γλυκό Αυγάτο Σκοπέλου όταν επισκέπτηκα το νησί και ήθελα οπωσδήποτε να προσπαθήσω να το φτιάξω και στο σπίτι μου. Δεν μπορούσα να βρω την ίδια ποικιλία δαμάσκινων όπως στη Σκόπελο, γι' αυτό χρησιμοποίησα κανονικά δαμάσκινα. Η μέθοδος είναι ακριβώς η ίδια, αλλά φυσικά η γεύση από τα σκοπελίτικα δαμάσκινα είναι σαφώς ανώτερη. Αυτή η συνταγή είναι μια από τις πολλές για γλυκά κουταλιού που έχω δημοσιεύσει. Τα γλυκά κουταλιού παρασκευάζονται σε όλη την Ελλάδα ανάλογα με τα φρούτα της εποχής. Στην Ελλάδα ονομάζουμε γλυκό κουταλιού μια μικρή γλυκιά απόλαυση. Η ιδέα είναι να έχετε πάντα ένα κέρασμα για ένα ξαφνικό επισκέπτη, επειδή τα γλυκά κουταλιού μπορούν να φυλαχτούν για πολύ καιρό στο ψυγείο. Κατάλληλο για vegan και νηστεία. Υλικά. 30 κομμάτια φρέσκα δαμάσκινα. 600 γραμμάρια 2 και 2 τρίτα του φλιτζανιού κανονική κρυσταλλική ζάχαρη. 250 ml ένα ποτήρι νερό. 15 ml μία κουταλιά της σούπας χυμός λεμονιού. Προαιρετικά 50 με 60 μισά αμύγδαλα, κόκκινο χρώμα ζαχαροπλαστικής. Μία μεγάλη βίδα ή μπουλόνι για να αφαιρέσετε τα κουκούτσια. Μέθοδος. Ετοιμάστε τα δαμάσκινα για βράσιμο. Ελέγξτε αν όλα τα δαμάσκινα είναι καλής ποιότητας. Τοποθετήστε τα σε ένα σουρωτήρι και ξεπλύνετε τα με κρύο τρεχούμενο νερό για να αφαιρέσετε τυχόν χώμα ή φυτοφάρμακα. Αυτή η διαδικασία είναι σημαντική για να διατηρηθούν τα δαμάσκινα σφιχτά, ώστε να είναι πιο εύκολο να αφαιρέσετε τα κουκούτσια τους. Παραμένουν επίσης ολόκληρα ακόμα και αφού βράσουν. Αφαιρέστε πρώτα το μίσχο τους. Αφήστε τα να στεγνώσουν λίγο. Για να αφαιρέσετε τώρα τα κουκούτσια, πάρτε μια πλυμένη μεγάλη βίδα ή μπουλόνι, γιατί δεν υπάρχει ανάγκη αφανταχτερά εργαλεία κουζίνας. Χρησιμοποιήστε το άκρο της βίδας και τρυπήστε στο πάνω μέρος κάθε δαμάσκινου, πιέζοντας και περιστρέφοντας από το κεφάλι της βίδας προς τα μέσα για να τρυπήσετε το δαμάσκινο. Αυτό θα πετάξει το κουκούτσι από την άλλη πλευρά και θα κρατήσει ολόκληρο το δαμάσκινο. Μπορεί να φαίνεται δύσκολο στην αρχή, αλλά όπως θα τρυπάτε περισσότερα, θα μάθετε πώς να το κάνετε πιο γρήγορα. Συνεχίστε με τα υπόλοιπα δαμάσκινα. Τοποθετήστε τα πίσω στο σουρωτήρι. Πλύντε τα για άλλη μια φορά με κρύο νερό. Ετοιμάστε το σιρόπι. Το σιρόπι πρέπει να βράσει πρώτα πριν προσθέσετε τα δαμάσκινα. Τα δαμάσκινα είναι μαλακό φρούτο και δεν χρειάζεται πολύ βράσιμο. Τοποθετήστε μια μεγάλη κατσαρόλα σε χαμηλή μέση φωτιά. Ρίξτε στην κατσαρόλα το ένα ποτήρι νερό και προσθέστε τη ζάχαρη και το χυμό λεμονιού. Αφήστε τη ζάχαρη να διαλυθεί σταδιακά, ανακατεύοντας τακτικά. Μόλις το νερό αρχίσει να βράζει και η ζάχαρη έχει διαλυθεί, μειώστε την ένταση της φωτιάς και αφήστε το σιρόπι να βράσει για περίπου 10 λεπτά. Ενώ όσο περιμένετε να βράσει το σιρόπι, ξεφλουδίστε τα δαμάσκινα και τοποθετήστε τα σε ένα μπολ προσθέτοντας καθαρό, κρύο νερό. Τα δαμάσκινα είναι τώρα καθαρισμένα. Στραγγίστε το νερό τους και ξεπλύνετε τα για άλλη μια φορά για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα φλούδας. Κρατήστε τα στην άκρη έως ότου το σιρόπι είναι έτοιμο, ανακοινώντας τα απαλά για να στραγγίσετε το νερό τους. Τα δαμάσκινα είναι τώρα έτοιμα για βράσιμο. Πώς να βράσετε τα δαμάσκινα. Μετά από 10 λεπτά, προσθέστε τα δαμάσκινα στο σιρόπι και αφήστε τα να σιγοβράσουν για περίπου 15 λεπτά, εξαρτάται από την ποικιλία τους. Μην τα ανακατεύετε. Προαιρετικά μπορείτε επίσης να προσθέσετε τώρα τα αμύγδαλα και το χρώμα ζαχαροπλαστικής. Μπορείτε να ανακοινήσετε απαλά την κατσαρόλα από τις λαβές της.
Μετά από 15 λεπτά το γλυκό κουταλιού δαμάσκινο πρέπει να είναι έτοιμο. Χρησιμοποιήστε ένα πιρούνι για δοκιμή. Εάν διαπερνά τα δαμάσκινα, τότε είναι έτοιμα. Σβήστε τη φωτιά. Αφήστε το γλυκό κουταλιού να κρυώσει εντελώς. Εάν πιστεύετε ότι το σιρόπι δεν είναι αρκετά πυκτό, μπορείτε να αφαιρέσετε τα δαμάσκινα και να βράσετε το σιρόπι λίγο περισσότερο. Μόλις το γλυκό κουταλιού κρυώσει, ρίξτε τα σε βάζα μαρμελάδας που έχει αποστηρωθεί. Για να αποστηρώσετε το βάζο, πλύνετε το καλά με σαπούνι και στη συνέχεια μαγειρέψτε το σε ζεστό φούρνο σε 180 βαθμούς Κελσίου για 15 λεπτά. Αυτή η συνταγή για γλυκό κουταλιού δαμάσκινο γεμίζει ένα βάζο των 750 ml, περίπου 3 φλιτζάνια. Μπορείτε να φυλάξετε το βάζο με το γλυκό κουταλιού είτε σε ένα ντουλάπι για 2 εβδομάδες ή στο ψυγείο για ένα ολόκληρο χρόνο. Τι υπέροχα μαγευτικό, πανέμορφα και χρυμπαρένιο γλυκό κουταλιού από τη Σκόπελο. Και πόσο κομψό! Τα δαμάσκηνα έχουν βράσει τέλεια και έχουν διατηρηθεί ολόκληρα και σφιχτά. Αφού κρυώσει το γλυκό κουταλιού, μπορείτε να το σερβίρετε σε ένα μικρό πιάτο με λίγο από το απολαυστικό του σιρόπι. Προτάσεις σερβιρίσματος. Το δαμάσκηνο γλυκό κουταλιού μπορεί να σερβιριστεί πάνω από γιαούρτι ή σπιτικό παγωτό βανίλια. Και εδώ είναι ένα τυπικό ελληνικό κέρασμα. Παλαιότερα η παραδοσιακή τελετή σερβιρίσματος στα φιλόξενα ελληνικά σπίτια απαιτούσε ένα ασημένιο δίσκο ντυμένο με σεμενεδάκι. Στο δίσκο βρισκόταν το πιάτο με λίγο γλυκό κουταλιού, ελληνικός καφές και ένα κρύο ποτήρι νερό. Αυτό είναι ένα καλό κέρασμα. Απολαύστε! Τουριστικός οδηγός Ελλάδας και πληροφορίζει τα δαμάσκηνα. Το νησί της Σκοπέλου είναι πολύ πλούσιο σε φρούτα και λαχανικά λόγω του καλού κλίματός του και της πυκνής δασοκομείας. Το νησί είναι ένας ευλογημένος τόπος που προσφέρει κάθε είδους οποροφόρα δέντρα και ανάμεσά τους το ιδιαίτερα ξεχωριστά δαμάσκηνα, τη φημισμένη ποικιλία Αυγάτο Ξανθό Δαμάσκηνο. Το νησί έχει μακρά ιστορία 2 αιώνων, καλλιεργώντας μεγάλες ποσότητες αυτού του καταπληκτικού φρούτου. Η τοπική τους οικονομία βασίστηκε και εξακολουθεί να βασίζεται στη χρήση δαμάσκηνων για να παράγουν αποξηραμένα δαμάσκηνα, γλυκό κουταλιού, λικέρ δαμάσκηνο και μαρμελάδα. Η τοπική κουζίνα τους βασίζεται επίσης σε λιχουδιές από δαμάσκηνα, όπως αυτό το νόστιμο πιάτο με χοιρινό κρέας και δαμάσκηνα. Επισκεφτείτε το περίφημο νησί της ταινίας Μαμαμία και δοκιμάστε αυτό το τοπικό τροφοφάρμακο, superfood, φρέσκο ή αποξηραμένο ή μαγειρεμένο. Σε αυτές τις φωτογραφίες, η διάσημη δαμασκηνιά της Σκοπέλου που παράγει την εκπληκτική ποικιλία Αυγάτο και υπέροχες σκηνές από το νησί της Σκοπέλου. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου Greek Cooking Made Easy. Μπορείτε να βρείτε τη συνταγή αυτή γραπτή και στην ιστοσελίδα μου. Το link της είναι στην περιγραφή του βίντεο. Κάντε like στη σελίδα μου στο Facebook ή ακολουθήστε με στο Pinterest και το Instagram.